Κύριε Βαρβόπουλε, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνει τιμή να μιλήσετε για τον blog, να μας συνομιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, πού ζείτε, ζείτε στο Παρίσι ακόμα, πού διδάσκετε και τι. Τον περισσότερο χρόνο τον περνάω στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο, είμαι στο Πανεπιστήμιο. Σε ποιο Πανεπιστήμιο? 8. Η πολιτική οικονομία, με έμφαση στην ευρωπαϊκή οικονομία, αν και έχω και παράλληλα ασχολούμαι με τη Λατινική Αμερική από χρόνια, γι' αυτό είναι η αδυναμία μου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα σας ξέρουμε περισσότερο σαν αρθρογράφο στην ελευθεροτυπία, αν δεν κάνω λάθος. Εξαρτάται. Άλλοι με ξέρουν από τα άρθρα, άλλοι με ξέρουν από τα βιβλία. Μάλιστα. Άλλοι με ξέρουν από άλλες δραστηριότητες. Ωραία, τότε, μια και ασχολήθηκε με τα ευρωπαϊκά ειδικά, ήθελα να συζητήσουμε λίγο, να μας πείτε λίγο την άποψή σας σχετικά με την ΟΝΕ και ενδεχομένως και με το αίτημα από πολλούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για χαλάρωση του συμφώνου σταθερότητος. Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, έχω να πω το εξής. Οποιοσδήποτε θεσμός, σύστημα ή θεσμός, κρίνεται από τις οριακές του στιγμές και όχι από όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε λειτουργούν, όλα λειτουργούν καλά. Το θέμα είναι τι προβλέπει όταν φτάσει σε κρίση, σε οριακή κατάσταση. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, και η δημοκρατία κρίνεται από τα όρια της και το πολιτικό σύστημα από τα όρια του, έτσι και η ΟΝΕ από τα όρια της. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κρίση που πλήττει όλες τις χώρες του κόσμου και τις χώρες που είναι μέσα στην ΟΝΕ, όλες οι χώρες του κόσμου παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κρίση, αυτό όμως το πράγμα απαγορεύεται στις χώρες της ΟΝΕ, γιατί έχουν υπογράψει σύμφωνο σταθερότητας βάσει του οποίου έχουν απεμβολήσει τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής με την οποία θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα, και οι άλλες χώρες όμως που δεν τα έχουν απεμβολήσει παίρνουν αυτά τα μέτρα, όπως η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Αγγλία, που δεν είναι στην ΟΝΕ, όπως η Ιαπωνία και άλλες χώρες του κόσμου και αντιμετωπίζουν την κρίση. Οι χώρες της ΟΝΕ, μεταξύ των οποίων και η δική μας χώρα, είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν την κρίση, την πορεία της με σταυρωμένα χέρια, διότι απαγορεύεται από τη συνθήκη του Συμφώνου Σταθερότητος να κάνουν οτιδήποτε. Να κάνουν τα εργαλεία δηλαδή, Τα εργαλεία τα έχουμε εξουδετερώσει. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Δύο ήταν βασικά. Ένα είναι το νομισματικό και το άλλο είναι το δημοσιονομικό. Το μεν νομισματικό το έχουμε απεμβολήσει και έχουμε βάλει όλοι το ίδιο νόμισμα οριστικά, άρα έχει καταργηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το νόμισμα για προσαρμογή της οικονομίας στις νέες συνθήκες. Πάει αυτό. Αλλά εν τη άλλη περιπτώσει θα έπρεπε να μένει το δημοσιονομικό. Αλλά το έχει εξουδετερωθεί και αυτό με τον κανόνα του 3% του ΑΕΠ. Αυτά πλέον δεν είναι σύμφωνο σε σταθερότητας. Αυτό είναι νομίζω τα κριτήρια του Μάστρεχτ, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, αυτό είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Το 3% μάλιστα. Η τήρηση. Η αυστηρή. Να μην υπερβαίνει. Άρα δηλαδή να είναι ουδέτερος ο προϋπολογισμός στο γίγνεσθε της οικονομίας. Ενώ διεθνώς, παράδειγμα η Αμερική, ο Ομπάμα ή ο Μπλερ. Όχι ο Μπλερ, ο διάδοχος. Ο Γκόρντον Μπράουν. Όχι, συγγνώμη. Αυξάνουν τις δαπάνες, έχουν φτάσει το 14% έλλειμμα το δημοσιονομικό του ΑΕΠ για να ρίξουν χρήμα στην οικονομία επειδή βρισκόμαστε σε κρίση και υπάρχει κατάρρευση της αγοράς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία χώρα στην Ευρώπη λόγω των δεσμεύσεων του Συμφώνου Σταθερότητας. Το κάνουν εν μέρη παραβιάζοντας το σύμφωνο, όπως η Γαλλία, ας πούμε. Και όπως και εμείς, βέβαια. Εμείς, ναι, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Πώς, 7% λέει, φτάσαμε. 7% έχει φτάσει η Γαλλία. Και εμείς. Αλλά εμάς κάθε βρίζει ο Αλμούνια παρά τη Γαλλία. Μόνο και η Γαλλία εισπράττει τη δυσαρέσκεια. Γίνεται de facto ως ένα βαθμό, αλλά παραβιάζοντας το σύμφωνο ή αθετώντας τις δεσμεύσεις μας. Στη συνέχεια ζητάει να καλύψουμε το έλλειμμα και ο κύριος Παπαθανασίου παίρνει πρόσθετες εισφορές, πρόσθετα μέτρα εισπρακτικά, τα οποία αδυνατίζουν ακόμα πιο πολύ την ήδη αδυνατισμένη οικονομία. Και αντί να πηγαίνουμε προς επανόρθωση του ρυθμού της οικονομίας, πάμε προς ακόμα μεγαλύτερη πτώση.
Άρα θέλετε να πείτε ότι καλύτερα να φύγουμε από την ΟΝΕ ή όχι, ή κάτι άλλο θέλετε όχι, να πείτε. Όχι, δεν λέω αυτό, γιατί η ίδια η ΟΝΕ και το ίδιο το σύμφωνο σταθερό τους προβλέπουν ότι στις οριακές στιγμές αυτές, όταν υπάρχει οικονομική κρίση και ύφεση, μπορεί με βάση το ίδιο το σύμφωνο, όχι να φύγουμε, αλλά να αναστέλλεται η τήρησή του. Τι θα σας πείραζε να για πείτε ότι... Για κάποιο χρονικό διάστημα, 2, 3, 5 χρόνια. Τι θα σας πείραζε να πει κανείς να βγούμε από την ΟΝΕ. Να φύγουμε από το ευρώ. Επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη μέσα, είναι διαφορετικό από το αν είμαστε έξω. Και... Λοιπόν, θα ήταν ίσως ένας κλονισμός. Όμως, λέω, το ίδιο το σύμφωνο επιτρέπει την αναστολή του, λόγω των εκτάκτων συνθήκων. Και θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Σαν ένας συμβιβασμός μεταξύ όλων των απόψεων. Τώρα όμως σας λέω κάτι, ότι ενώ η Ελλάδα ζητείται από την Ελλάδα να τηρήσει αυστηρά το σύμφωνο, η Γαλλία το παραβιάζει γιατί δεν τη ζητούν τόσο επιτακτικά, ακόμα και η Γερμανία το παραβιάζει, τελικά υπάρχει το ενδεχόμενο να ανασταλεί το σύμφωνο, όχι επειδή το ζητάμε εμείς, αλλά επειδή μπορεί να το ζητήσει η ίδια Γερμανία. Γιατί η ίδια Γερμανία βλέπει ότι δεν μπορεί να τραβήξει άλλο, διότι είμαστε εταίροι σε ένα εγχείρημα και μας λέει καλύψτε τα ελλείμματά σας μόνοι σας. Δεν μας επιτρέπει να δανειστούμε από τη διεθνή αγορά ή έχουμε να πληρώσουμε πολύ υψηλούς τόκους, επιτόκια, το κόστος του δανεισμού. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει η τήρηση του συμφώνου να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να σταθεροποιήσουμε. Όμως, εάν μια σειρά από χώρες, είναι 7 οι χώρες που είναι υποκατάρρευση, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία, Ιρλανδία, δεν ξέρω αν ξεχνάω καμία. Για διαφορετικούς λόγους ίσως. Ναι, αλλά είναι υπό μεγάλη αποσταθεροποίηση και κατάρρευση. Αν αυτές πάνε χειρότερα, τότε πλήττεται ακόμα και η Γερμανία. Δηλαδή και η Γερμανία πρέπει να καταλάβει, το καταλαβαίνει, ότι έχει τα όρια του αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει να δώσει μία λύση στο, αφού είμαστε εταίροι, πρέπει να μας βοηθήσει. Και μία λύση τέτοια θα ήταν να γίνει ένα ευρωπαϊκό ταμείο, γιατί είναι περίεργο, ξέρετε. Το ευρώ είναι το μοναδικό νόμισμα που δεν έχει ταμείο στήριξης. Σε παρακαλώ, το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα τα εθνικά νομίσματα έχουν την Κεντρική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί ως ταμείο. Λοιπόν, στην Ευρώπη έχουμε το παράδοξο ότι έχουμε ένα νόμισμα που δεν έχει κανένα κεντρικό ταμείο στήριξης. Θα χρειαζόταν να γίνει ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Το οποίο... Ώστε να προβεί σε ευρωομόλογα που λένε εδώ. Να εκδώσει ευρωομόλογα και να μεταφέρει πόρους από τις πλεονασματικές περιοχές στις ελληματικές για λόγους σταθεροποίησης του συνόλου. Λοιπόν, για λόγους σταθεροποίησης του συνόλου αυτό επιβάλλεται. Και αυτό είναι παράληψη που έχει αγνοηθεί και από τη συνθήκη του Μάστρικτ και από το Σύμφωνο Σταθερότητας και τώρα όμως τίθεται επιτακτικά το θέμα. Αυτό το οποίο λέτε πάντως σε μένα μου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προτείνετε περισσότερη κοινότητα, περισσότερη με Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ναι, αληθινή, γιατί σήμερα είναι επίπλευση. Εφόσον είμαστε μέσα. Είναι μόνο 100. Αν είμαστε απ' έξω, τι θα λέγατε, να μείνουμε απ' έξω ή να μπούμε. Αν λέω θεωρητικά, γιατί υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απ' έξω από τον ΟΝΕ. Ξέρω, θα το σκεπτόμουν περισσότερο. Δεν είναι κατά ανάγκη θετικό. Μάλιστα. Αλλά για αυτούς που είναι μέσα υπάρχουν λύσεις. Εάν ό,τι λέμε το εννοούμε. Εάν λέμε κοινότητα, ξέρετε ότι η λέξη κοινότητα υπήρχε μέχρι το 92 και απαλήφθη και έγινε ένωση χωρών. Το ξέρω. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή το κόστος σταθεροποίησης επαφείται πλέον σε κάθε χώρα. Ενώ μέχρι το 92 το ανελάβανε η κοινότητα στο σύνολό της. Λοιπόν, αυτό γιατί. Αυτό είναι κακό. Αυτό πρέπει να διορθωθεί και μπορεί να διορθωθεί. Αλλά επειδή η Γερμανία δεν θέλει να το διορθώσει, θα αναγκαστεί να το διορθώσει όταν δεν παίρνει άλλο η επιδείνωση των χωρών που είναι θύματα αυτής της κατάστασης. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, είστε εδώ για διακοπές. Ναι. Πού πάτε, έτσι έχουμε μισό λεπτό Σκόπελ. Ακόμα. Σκόπελ, την ξέρετε, έχετε ξαναπάει. Κάθε χρόνο. Α, στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Ωραίο νησί, ωραίο. Είναι πράσινο, πολύ καλό νησί. Έχει ομορφιές, είναι γνωστό για τους ρέκτες. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσουμε πιο πολύ, αλλά το Google δεν μας επιτρέπει. Μόνο 10 λεπτά επιτρέπει να ανεβάσουμε. Οπότε, καλές διακοπές.